Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Τράγκα. Θέλω να σας ρωτήσω, το πρώτο μου ερώτημα αφορά αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια αυτή τη στιγμή για μαζική παραγωγή εμβολίου. Μπορείτε να μας το αναλύσετε? Γιατί λένε ότι θα βγάλουν το εμβόλιο μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής? Γιατί το λένε αυτό, δηλαδή πού θα το παράξουν? Τι να σας πω, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ, αλλά είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί το λένε και το άλλο είναι που θα το παράξουν. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι είναι μια τελείως καινούργια τεχνολογία. Ακόμα δηλαδή στην βιομηχανική κλίμακα αυτή η υπαγωγή τόσων ιών, από τους οποίους θα πάρουμε το RNA τους, το οποίο θα πολλαπλασιάσουμε και θα το φτάσουμε, να το καθαρίσουμε, να το βάλουμε μαζί με τα έκδοχά του για να γίνει ενέσιμο και να καταψυχθεί και να πάει σε όλο το πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει υποδομή για να γίνει. Είναι άλλο πράγμα μαγειρεύω μια κατσαρόλα για την οικογένειά μου, άλλο μαγειρεύω για ένα εστιατόριο, άλλο μαγειρεύω για ένα στρατόπεδο. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε φαΐ για χιλιάδες στρατόπεδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται στην κατσαρόλα του σπιτιού μας. Εδώ υπάρχουν όμως, όπως είπατε, δύο ερωτήματα, τα οποία το ένα συγκρούεται με το άλλο. Έχουν βγει όλες οι εταιρείες. Έχει βγει η Pfizer, η BioNTech, η Moderna. Έχουν βγει όλοι αυτοί και λένε ότι σας έχουμε το εμβόλιο, το οποίο είναι ασφαλές, το οποίο θα σας το δώσουμε άντε το Γενάρη, το Φεβρουάριο, αλλά θα σας το δώσουμε. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν εδώ οι κυβερνητικοί να λένε, ο κύριος Κικίλιας, ότι μην ανησυχείτε, κάνω 1000 τόσα κέντρα εμβολιασμού, θα πάμε πρώτα εμείς, μετά οι ευπαθείς ομάδες, μετά ο λαός. Όλα αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ότι αυτό που θα έρθει θα είναι η πανάκια. Θα είναι όχι μόνο πανάκια, θα είναι το απόλυτα ασφαλές. Και ζητώ από εσάς, τον καθηγητή της φαρμακολογίας, να μας εξηγήσετε τι είναι ο εμβολιασμός τελικά, αν είναι ασφαλής ο εμβολιασμός, εάν ένα εμβόλιο που παρήχθη σε μερικούς μήνες και όχι σε χρόνια είναι εντάξει για να το κάνουν παιδιά, να το κάνουν μεγάλοι της παραγωγικής ηλικίας. Πείτε μου, κύριε Κούβελα. Λοιπόν, όπως προφανώς αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια τεράστια απροσδιοριστία στην επιστήμη. Δεν είναι δική μου επινόηση, είναι έτσι δουλεύει. Άρα λοιπόν, πριν δοκιμαστεί και πριν δοθεί ευκαιρία να διαψευστεί το επιβεβαιωμένο, τίποτα δεν θεωρείται δραστικό και ασφαλές. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το τι έχω εγώ στο μυαλό μου, στο μυαλό μας, όλα είναι καταπληκτικά, όλα. Όταν όμως πάμε να το βγάλουμε στην εφαρμογή, πάντα κάπου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το εμβόλιο είναι στο μυαλό μας. Είναι ένα θεωρητικό πράγμα, το οποίο δεν το έχουμε δει να δουλεύει πέρα από τις ελεγχόμενες συνθήκες του πειράματος. Μέχρι τώρα έχουμε πείραμα και μάλιστα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γίνεται μια ανακοίνωση, το α εμβόλιο έχει 90% ή 95% επιτυχία, έτσι. Τι μετράμε ακριβώς σαν επιτυχία? Μετράμε ότι του πήραν όλοι και δεν κόλλησε κανένας? Ότι κόλλησαν αλλά δεν νόσησαν? Ότι νόσησαν αλλά δεν νόσησαν βαριά? Ότι νόσησαν βαριά και δεν πέθαναν? Τι ακριβώς μετρήσαμε? Τα μετρήσαμε όλα μαζί? Κάτι άλλο? Άρα λοιπόν, μήπως μετρήσαμε έναν βιολογικό δείκτη, δηλαδή κάποια αντισώματα? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα αποτελέσματα ούτε τη μεθοδολογία ακριβώς που ακολουθήθηκε. Επομένως, ένας ειδικός, αν εγώ θεωρούμε ειδικός, δεν μπορώ να σας πω. Ο μόνος τρόπος να σας πω είναι να του δώσω φλιτζάνι. Που επειδή δεν ξέρω να λέω φλιτζάνι, την πατήσατε. Περιμένετε να μάθετε. Δεν πρόκειται να μάθετε τίποτα. Γιατί δεν ξέρουμε. Όταν λοιπόν με το καλό η εταιρεία αποφασίσει να κάνει αίτηση στους οργανισμούς, ούτε έτσι δεν έχουν κάνει ακόμα, που σημαίνει να συμμαζέψουν τα δεδομένα τους και να τα υποβάλουν, τότε και μόνο τότε, όταν αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα, θα μπορεί ο κάθε περισσότερο ή λιγότερο ειδικός να σας πει την άποψή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε το θεωρητικό μοντέλο, ότι γίνεται RNA, το παρασκευάζω, το καθαρίζω και το χορηγώ. Okay. Έτσι λοιπόν στο θεωρητικό φαίνεται ασφαλέστατο. Γιατί? Γιατί δεν έχω ξένες πρωτεΐνες πάνω στις οποίες θα αναπτύξω αλλεργίες, δεν έχω περίεργα πράγματα όπως είναι ζάχαρα και τα λοιπά που μου επηρεάζουν τον οργανισμό. Έχω ένα καθαρό RNA. Το καθαρό RNA θα μπει στα κύτταρά μας και θα δουλέψει σαν το messenger RNA, δηλαδή το σήμα μετεγγραφής. Θα δώσει με δικά μας υλικά
το αντιγόνο, που σημαίνει δεν θα δημιουργήσει άλλου τύπου αντιδράσεις, και πάνω σε αυτό το αντιγόνο θα κάνουμε τα δικά μας στοχευμένα αντισώματα, που θα είναι και ο στρατός που θα περιμένει πότε θα μπουκάρει ο ιός για να πάει να τον εξωτερώσει. Για να σουμάρω, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, για να κάνω μια περίληψη των όσων άκουσα και των όσων διάβασα. Πρώτον, δεν έχουμε πολλά εργοστάσια παραγωγής, αλλά αυτά που ήδη αναφέρατε. Όχι, δεν έχουμε κανένα εργοστάσιο παραγωγής. Δεν έχουμε κανένα εργοστάσιο μαζικής παραγωγής. Βλέπουμε όμως ότι οι εταιρείες πανηγυρίζουν, και εμένα που είμαι καχύποπτος πάει το μυαλό μου ότι έτσι ανεβαίνει η τιμή των μετοχών τους. Έτσι δεν πολλαπλασιάζεται μακριά, η αξία από τους. Αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε, πώς το είπατε. Δεν είστε μακριά, ναι, από αυτό που μάλλον συμβαίνει. Ναι. Μεγαλώνουν οι τιμές των μετοχών της BioNTech, των χορηγών της κυρίας Μέρκελ, θα το πω εγώ, μου επιτρέπετε. Τετραπλασίασαν την αξία μετοχών. Ναι. Μεγαλώνουν οι μετοχές του κυρίου Γκέιτς και της Μοντέρνα. Ναι, αλλά πείτε μου κάτι. Εδώ είναι καταπληκτικό, γιατί βγαίνουν και διάφορες κυβερνήσεις. Βγαίνει και ο κύριος Κικίλιας και λένε ότι έρχεται όπου να είναι το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή, όπως λέτε εσείς που παρακολουθείτε από κοντά τις ανακοινώσεις, δεν έχουν σουμάρει τα αποτελέσματα να τα υποβάλουν αρμοδίως στους απαραίτητους οργανισμούς προσέγκριση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Σε τρεις εβδομάδες, δήλωσε ο κύριος Μπουρλά, θα υποβάλουν φάκελο όταν θα τον έχουν έτοιμο. Ο οποίος πρέπει να εγκριθεί. Και ο οποίος μπορεί να έχει και κενά. Ακριβώς. Προφανώς. Ναι, τώρα πείτε μου κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Διαβάζω εδώ διάφορες μελέτες. Μπορεί να είναι. Συγγνώμη, υπερβολή. Και κάτι άλλο που δεν έγινε κατανοητό. Την άδεια θα την ζητήσουν από την Αμερική. Στην Ευρώπη θα γίνει αργότερα. Άρα για την Ελλάδα και να εγκριθεί το εμβόλιο το Γενάρη και να ήταν έτοιμο, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει. Είναι παράνομο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Γιατί τότε σπέβδει ο κύριος Κικίλιας και λέει όπου να είναι έρχεται και εγώ σας έχω 1.100 κέντρα, 1.000 κέντρα εμβολιασμού και θα πάτε με αυτή τη σειρά και με αυτές τις ταυτότητες. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και φωνάζει, αγαπητέ κύριε Κούβελα, ότι θα το κάνει, θα είναι προαιρετικό το εμβόλιο, αλλά αργότερα θα δούμε αν θα επιβληθούν και άλλα μέτρα. Αυτά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι εκτός από πολιτικά φλιναφήματα, είναι και μια διάδοση ψευδών πληροφοριών. Δηλαδή λες σε ένα κόσμο πληγωμένο, άνεργο, έγκλειστο, ότι όπου να είναι έρχεται η σωτηρία, ενώ η σωτηρία αργεί. Κύριε Τράγκα, επειδή γνωριζόμαστε καιρό και θεωρώ ότι με έχετε σε μία εκτίμηση, μπορεί να με θεωρείτε και λίγο φίλος σας. Αυτό που συμβαίνει επί της ουσίας δεν είναι τι θα πει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πιθανότατα θα μπορούσε να μην είναι καν γιατρός, να ήταν οτιδήποτε. Είναι ο πολιτικός λόγος. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι, άντε ας πούμε ότι το εμβόλιο έρχεται και άντε ας πούμε ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση αύριο να κάνει 1.000 κέντρα διανομής με βαθιά κατάψυξη. Η ερώτηση που σας κάνω εγώ είναι, ποιοι θα πάνε να κάνουν τα εμβόλια? Ο μόνος τρόπος να κάνουμε εμβολιασμού σοβαρά είναι η πρωτοβάθμια, ο οικογενειακός γιατρός. Εδώ δεν καταφέραν να κάνουν συμβάσεις με οικογενειακούς γιατρούς. Θα καταφέρουν να κάνουν κέντρα υψηλής τεχνολογίας για διανομή του εμβολίου? Με συγχωρείτε, γιατί μου δώσατε μια γροθιά. Εννοείται ότι θα φτιάξουμε 1.000 τόσα κέντρα εμβολιασμού υψηλής κατάψυξης? Αυτό το εμβόλιο πρέπει να διατηρείται στους μείον 70 βαθμούς. Μείον 20 είναι εκεί που βάζουμε τα ψάρια. Είναι πολύ βαθιά. Δηλαδή ο κύριος Κικίλιας. Μα εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε μεθ. Θα φτιάξουμε 1018 κέντρα υψηλής κατάψυξης. Δηλαδή σώμα πόσα χρήματα θα διαθέσει ο κύριος Κικίλιας? Δηλαδή τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια. Δηλαδή και να τα επαναλαμβάνουν και σοβαροί άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πέραν της πολιτικής υπερβολής και της υποσχεσιολογίας είναι και λίγο τρελά. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να προσλάβουμε 100 γιατρούς. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε μεθ. Αποψηλώνουμε καρδιοχειρουργικά κέντρα. Παίρνουμε τους αναπνευστήρες για να φτιάξουμε μονάδες εντατικής φροντίδας. Και θα φτιάξουμε 1018 κέντρα εμβολιασμού υψηλής κατάψυξης με υπερσύγχρονη τεχνολογία. Πώς θα πρέπει να περιμένουμε το εμβόλιο που δεν θα καταψύχεται, αλλά θα είναι, ξέρω εγώ, μία ένεση? Ο μόνος τρόπος να γίνει τόσο γρήγορα είναι πραγματικά να μας ψεκάσουν με τα αεροπλάνα που ψεκάζουν. Για πέστε μου, διαβάζω ότι τα εμβόλια όλα αυτά περιέχουν είτε μέταλλα, είτε υδράργυρο, είτε... Μου λένε διάφορα τέτοια. Αληθεύει ότι η συντήρηση των εμβολίων
μέχρι τη λήξη τους, γιατί νομίζω ότι και αυτά έχουν κάποια λήξη, πρέπει να έχουν μέσα μέταλλα τα οποία είναι και βλαπτικά ενδεχομένως για κάποιους οργανισμούς. Είναι αλήθεια? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Αυτά, αυτά που λέμε μέταλλα είναι αυτά τα στοιχεία που παραμένουν σε ελάχιστες μορφές, γιατί τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει τελείως. Άρα λοιπόν αυτά είναι ελάχιστες ποσότητες, που και επειδή η ποσότητα των εμβολιασμών είναι ελάχιστη, επί της ουσίας δεν επιβαρύνουν την λειτουργία μας. Δεν είναι τοξικά. Είναι σε ελάχιστες ποσότητες. Το θέμα είναι ότι αν κάνουμε αυτή την τεχνολογία με την κατάψυξη, δεν χρειάζεται ούτε συντηρητικά. Δηλαδή ουσιαστικά γλιτώνουμε από πάρα πολλά πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, πώς θα γλιτώσουμε από τη βαθιά κατάψυξη, που και πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια θέλει? Δηλαδή, άντε, εγώ σας λέω, ο κύριος Κικίλιας αύριο έχει τα 1000 κέντρα έτοιμα. Ας υποθέσουμε ότι το έχει. Γιατί ήρθε ο κύριος Κικίλιας με ένα μαγικό ραβδάκι και το έκανε. Μπορεί. Αεροπλάνο που να μπορεί να έχει βαθιά κατάψυξη ενέργεια, από πού θα την αντλήσει για να φορτώσουμε μέσα το εμβόλιο? Εδώ, αυτές οι καταψύκτες που χρησιμοποιούμε στα εργαστήρια, μείον 80, χρησιμοποιούν βιομηχανικό ρεύμα. Μέσα στο αυτοκίνητο με την 12V μπαταρία, εάν συνδέσω ένα τέτοιο καταψύκτη, η μπαταρία δεν θα δουλέψει σε 5 λεπτά. Στο αεροπλάνο που σβήνουν τα φώτα για να έχει ενέργεια στην προσγείωση, πώς θα φορτώσει τέτοιους καταψύκτες? Μόνο τρένα μπορεί να έχουν τέτοιους καταψύκτες, ή ξέρω εγώ, ούτε ψυγεία αυτοκίνητα δεν έχουμε. Έχει τεράστια δυσκολία η διανομή του. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, λέμε τώρα διάφορα, έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και έφτασε ποιος θα κάνει την ένεση. Δεν έχει, είναι πολλά τα προβλήματα στην παραγωγή και διανομή του δυνητικού εμβολίου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Να δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κάθε ένας μπορεί να φαντάζεται ότι αύριο μπορεί να το έχουμε. Το έχουμε στο μυαλό μας. Όπως έχουμε όμως και την κοκκινοσκουφίτσα, τη χιονάτη. Αυτά είναι στο μυαλό μας. Όποιος συνάντησε την κοκκινοσκουφίτσα αυτό προσώπως, ας θέλει να μου τη δείξει και εμένα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, γιατί διαβάζω διάφορα. Μου έρχονται ένα πλήθος πληροφοριών για εμβόλια. Εγώ ειδικός δεν είμαι στα εμβόλια. Είστε εσείς ο φαρμακολόγος, ο καθηγητής. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Οι παρενέργειες ενός εμβολίου, και μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες, γιατί διαβάζω ότι δεν έχουμε πλήθος πληροφοριών για τη συμπεριφορά του εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες, καρκινοπαθείς, διαβητικούς όπως εγώ, καρδιοπαθείς και τέτοια. Τι γίνεται, το αφήνουμε φλού? Δηλαδή, ακόμη και αν έρθει κοκκινοσκουφίτσα, όπως λέτε εσείς, το εμβόλιο, και το κάνουμε όλοι μας. Εγώ, ας πούμε, που είμαι διαβητικός, έχει μελετηθεί τι συμπεριφορά θα έχει ο οργανισμός μου βάζοντας ένα mRNA μέσα μου? Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ στοχευμένο, θεωρητικά δεν θα έχετε τίποτα. Αλλά όπως σας ξαναείπα, θεωρητικά είναι και κοκκινοσκουφίτσα. Εάν δεν το κάνει 1 εκατομμύριο πληθυσμός με διαβήτη, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Αλλιώς σας λέω, δεν θα είμαστε επιστήμονες, είμαστε φλιτζανούδες. Δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρουμε μέχρι αυτό να δοκιμαστεί στην πράξη. Δηλαδή, να υπογράψω χαρτί ότι είναι ασφαλές, αν δεν δω μια μελέτη με power, δηλαδή με αρκετό πληθυσμό που να το αποδεικνύει, εγώ δεν θα μπορούσα να το υπογράψω. Από και πέρα, εγώ όμως δεν είμαι και υπουργός. Οπότε τι να σας πω, κάνουμε άλλη δουλειά. Εξασφαλίζει άμεση ανοσία και για μεγάλο διάστημα? Τι έχετε διαβάσει εσείς? Άμεση εξασφαλίζει μέσα σε ένα μήνα, γιατί είναι 2 δόσεις. Είναι 2 δόσεις. Και σε 3 εβδομάδες. Γιατί πρέπει να είναι 2 δόσεις? Για πόσο διάστημα δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Γιατί το εμβόλιο κατασκευάστηκε και ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές τον Οκτώβριο. Μέχρι τώρα, αν υποθέσουμε ότι δουλεύει, έχουμε 2 μήνες ανοσία. Καθίστε καλά, με το καλό. Έχουμε 2 μήνες. Μισό λεπτό, γιατί αρχίζω λιγάκι, θα μου επιτρέψετε, έτσι? Επειδή είμαι ιδιαίτερα νοσηρά καχύποπτος. Δηλαδή, το κάνεις και έχεις 2 μήνες ανοσία. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα κολλήσεις ξανά COVID? Σας είπα, στην ασφάλεια, αυτό που λέμε προστασία, δεν ξέρουμε από τις μελέτες τι μέτρησαν ως αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μην κολλάς ξανά, ή μπορεί να κολλάς και να μην νοσείς, ή να νοσείς και να μην πεθαίνεις. Δεν ξέρω τι μετρήσεις έχουν γίνει. Αν δεν δούμε τα δεδομένα, ό,τι και να συζητάμε είναι για την κοκκινοσκουφίτσα. Δεν το έχουμε, μάλιστα, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι ο κύριος Κικίλιας είναι η κοκκινοσκουφίτσα, ούτε κάποιος άλλος, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι εμβόλιο. Αυτοί που έχουν νοσήσει ήδη, πρέπει να το ξανακάνουν, πρέπει να κάνουν εμβόλιο? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να μην αφήνει ίους η ανοσία. Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. Μήπως ξέρουμε αν οι μεταλλάξεις του ιού που μπαίνει, ας πούμε, στα βιζόμ, μπορεί να μπει αύριο καπαλού,
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που θα μας βάλουν στην ουρά να κάνουμε. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό και τότε θα έχουμε ένα εμβόλιο σαν αυτό της γρίπης. Κάθε χρόνο με πρόβλεψη θα ετοιμάζουμε το καινούργιο εμβόλιο. Οπότε θα μπούμε κανονικά στα εμβόλια γρίπης πλέον. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, η Κίνα πώς καταφέρνει και δεν έχει δεύτερα και τρίτα κύματα? Έχετε ψηλιαστεί τίποτα? Κοιτάξτε, πρώτον, σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει προέτους, εσείς μόνο σας είχατε πει ότι από την Κίνα οι πληροφορίες δεν είναι και το πιο φερέγγιο πράγμα που, στο οποίο μπορώ να βασιστώ. Δεν δένω και το γάιδαρό μου με αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τις πληροφορίες. Εάν αυτά που μαθαίνουμε είναι αληθή, τότε η Κίνα έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά κάνοντας στη Βουχάν ένα μεγάλο νοσοκομείο που περιόριζε μόνο τους προσβεβλημένους από COVID και έτσι δεν μόλυνε όλα τα γενικά της νοσοκομεία. Κάτι που στην Ελλάδα ανοήτως δεν κάναμε και πουθενά αλλού βέβαια. Εσείς πιστεύετε ότι σε μια πόλη 30 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είχε νοσοκομεία? Γιατί κάναν καινούριο, χαζί είμαι, και μάλιστα σε μια εβδομάδα. Έτσι λοιπόν αυτοί το αντιμετώπισαν. Στην Ελλάδα είχαμε τα νοσοκομεία ειδικών παθήσεων για τα λιμόδη. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε το Λιμοδόν, στην Αθήνα είχαμε τη Αγίας Βαρβάρας, είχαμε το νοσοκομείο του Open Delhi, τα οποία σε κάποια φάση το ελληνικό δημόσιο τα έκλεισε. Νομίζω το 2012-2013 είχαν πάρει αυτές τις αποφάσεις, γιατί δεν είχαμε επιδημίες, γιατί τις είχαμε ξεχάσει. Ευτυχώς ή δυστυχώς τώρα τις θυμηθήκαμε. Και μάλιστα ο ιός αυτός, όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, δεν είναι τόσο τρομακτικός. Άρα λοιπόν ήταν μια καλή προειδοποίηση, πρώτον, να ξαναφτιάξουμε τα νοσοκομεία ειδικών παθήσεων και δεύτερον, να δομήσουμε μια πρωτοβάθμια. Κάτι που δεν κάναμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, στην επόμενη επιδημία, αν θεωρήσουμε ότι αυτήν την λύσαμε, θα έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Και άντε, αυτή έχει 0,15 θνητότητα. Φανταστείτε να έχει 20% ή 30%. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει όχι να κυνηγάμε την ουρά μας και τα εμβόλια, γιατί αυτά έχουν κέρδος για κάποιους. Πρέπει να δομήσουμε πρωτοβάθμια που είναι φθηνή, αλλά είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τέτοιες βιολογικές απειλές. Και η πρωτοβάθμια δεν είναι, κύριε Τράγκα, ούτε τα ΙΚΑ, ούτε η ΤΟΜΗ, ούτε ξέρω εγώ πώς τα λένε. Είναι ο οικογενειακός γιατρός. Είναι θεσμός. Στην Ελλάδα κάθε φορά προαναγγέλνουν κυβερνήσεις έργα, γιατί τα έργα έχουν βετά που δίνουν μίζες με το κυβικό. Η πρωτοβάθμια είναι θεσμός που δεν δίνει μίζες, ούτε δηλώνει ανάπτυξη. Είναι όμως μια κίνηση ρουά ματ στις βιολογικές απειλές. Οφείλουμε να το κάνουμε για να μην είμαστε πάντα πίσω από τα γεγονότα.